Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πούμε καταρχήν ότι με μεγάλη καθυστέρηση, μόλις το 2006 υπογράφηκε η Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, στην οποία ορίζονται οι υποχρεώσεις των κρατών απέναντι στα άτομα με αναπηρία, τα δικαιώματά τους, ενώ στις 23 Δεκεμβρίου 2010 επικυρώθηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φτάνει όμως η διακήρυξη των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία για να αντιμετωπιστούν τα οξύτατα προβλήματα που βιώνουν στην εκπαίδευση, την εργασία και την υγεία. Εκ του αποτελέσματος των αρνητικών ποσοστών σε όλα τα προηγούμενα, απαντάμε απερίφραστα όχι. Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συντάχθηκε το 2019, ο μέσος όρος των εργαζόμενων ανάπηρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 47%, δηλαδή λιγότεροι από τους μισούς ανθρώπους με αναπηρία. Στην Ελλάδα το ποσοστό διαμορφώνεται στο 36%. Ενώ σε έκθεση της NESE, Network of Experts in Social Sciences of Education and Training website, αναφέρονται τα εξής αποκαλυπτικά. Παρά τη δέσμευση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη, συμπερίληψη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των ανάπηρων ενήλικων, αυτοί τοποθετούνται είτε σε διαχωρισμένα περιβάλλοντα, είτε λαμβάνουν ανεπαρκή και ακατάλληλη στήριξη στο γενικό πλαίσιο. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αποφυτούν από το σχολείο με χαμηλά ή και καθόλου εφόδια. Πολύ συχνά μεταβαίνουν σε ειδικά καταρτιστικά προγράμματα που τους απομακρύνουν ακόμα περισσότερο από την αγορά εργασίας. Σε μεγάλο ποσοστό είναι άνεργοι ή οικονομικά ανενεργοί σε σχέση με τα μη ανάπηρα άτομα, ενώ όσα ανάπηρα άτομα είναι σχετικά επιτυχημένα στην αγορά εργασίας, παλεύουν να εξασφαλίσουν μισθούς για αξιοπρεπή ζωή. Παραπέρα και συμπληρωματικά, σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Στρατηγική στον τομέα αναπηρίας 2010-2020, εντοπίζονται τα εξής. Οι μαθητές με αναπηρία παρουσιάζουν σημαντικά μαθησιακά ελλείμματα σε σχέση με τους συνομήλικους τους χωρίς αναπηρία. Η διαρροή από την υποχρεωτική εκπαίδευση καταγράφεται στο 20% στην ηλικιακή ομάδα των 18-24 ετών, με 10 ποσοστιαίες μονάδες ψηλότερα από τους μαθητές χωρίς αναπηρία. Ενώ οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών είναι περίπου στο 32,6%, ενώ την ίδια στιγμή στους χωρίς αναπηρία είναι στο 43,2%. Η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων παραμένει στις 10 ποσοστιαίες μονάδες. Πιο συγκεκριμένα στον τομέα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Αν και υπάρχουν ανομοιομορφίες από χώρα σε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο μέσος όρος όλων των χωρών είναι αρνητικός σε μια σειρά δείκτες, όπως η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η συνέχιση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παραπέρα η ένταξη στην εργασία. Σε αυτούς τους δείκτες, στο μέσο όρο των χωρών το πρόσημο είναι αρνητικό. Για παράδειγμα, στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 47% των ανθρώπων με αναπηρία είναι ενταγμένο στην εργασία. Για την Ελλάδα το ποσοστό αυτό μειώνεται ακόμα παραπέρα στο 36%. Φυσικά, μπορούμε να πούμε ότι και σε αυτό το μικρό ποσοστό ανθρώπων με αναπηρία που εργάζονται, το μεγαλύτερο κομμάτι αφορά όλους όσους έχουν την οικονομική και κοινωνική δυνατότητα να στηριχτούν για να τα καταφέρουν. Η πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση είναι σχεδόν ανύπαρκτη για τη μικρή προσχολική ηλικία. Οι δημόσιες οργανωμένες δομές αξιολόγησης αφορούν στα παιδιά που εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ για τα μικρότερα υπάρχουν ελάχιστες υπηρεσίες σε νοσοκομεία και από εκεί και πέρα ο χρυσοβόρος ιδιωτικός τομέας. Στο εκπαιδευτικό σύστημα, η υποστελέχωση των κέντρων διάγνωσης και αξιολόγησης έχει ως αποτέλεσμα η διαδικασία να είναι χρονοβόρα. Με το παιδί που αντιμετωπίζει ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ή και σοβαρότερες αναπηρίες, να αναμένει επί μακρόν, επιδρώντας αρνητικά στην ανάπτυξή του. Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σεπτέμβριος 2021, ότι το ποσοστό διεκπαιρέωσης των αιτήσεων δεν ξεπερνά το 30% των καταγεγραμμένων κατά το σχολικό έτος 2020-2021 που διενεργήθηκε η έρευνα. Οι κύριες αιτίες αυτών των καθυστερήσεων αφορούν στην έλλειψη προσωπικού, στην έλλειψη χώρων
και ψυχομετρικών εργαλείων. Παραπέρα, και ενώ καθυστερεί η αρχική διαδικασία, μετά την έκδοση της αξιολογικής έκθεσης, δεν είναι εξασφαλισμένο ότι θα γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις του επιστημονικού προσωπικού, ώστε τα παιδιά να στηρίζονται ολόκληρα. Το προσωπικό αυτό σε μεγάλο ποσοστό είναι αναπληρωτές. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των προσλήψεων, καθώς και ο χρόνος που γίνονται, κυμαίνεται και με βάση τις δημοσιονομικές προτεραιότητες των εκάστοτε κυβερνήσεων που αντιμετωπίζουν διαχρονικά τις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία ως κόστος. Η νυν κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει εξαγγείλει νόμο πλαίσιο για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση με τα μηνύματα από τους υπουργούς να προαναγγέλουν περικοπές και κόφτες της προσλήψης με αναμόρφωση του πλαισίου της εκπαίδευσής τους, σίγουρα σε βάρος των σύγχρονων μορφωτικών δικαιωμάτων τους. Τραγικές ελλείψεις εντοπίζονται στα τμήματα ένταξης, που είναι δομή εντός του γενικού σχολείου και αφορά κυρίως σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι υπάρχουν κατελάχιστο 750 θετικές αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων για ίδρυση τμήματων ένταξης, που και αυτό δεν αποτυπώνει πλήρως τις ανάγκες, ιδρύθηκαν όμως μόλις 40. Αν τώρα σε αυτά τα κενά προσθέσουμε και το γεγονός ότι η ίδρυση δεν εξασφαλίζει και τη λειτουργία τους, αφού απαιτεί την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, κατανοούμε ότι οι ανάγκες είναι τεράστιες. Αντίστοιχα, τραγικές ελλείψεις εντοπίζονται στο θεσμό της παράλληλης στήριξης. Κατά τη φετινή σχολική χρονιά, με το χτύπημα του σχολικού κουδουνιού, είχαν καλυφθεί μόλις το 1/3 των περσινών αιτήσεων. Ενώ τα σχολεία έχουν ανοίξει εδώ και 2,5 μήνες, ακόμα υπάρχουν σημαντικά κενά. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της αδιοριστίας, ο Υπουργός Παιδείας προεξόφησε ότι τα κενά θα καλυφθούν σε ικανοποιητικό βαθμό, δηλαδή δεν θα καλυφθούν πλήρως. Ανάλογη εικόνα απαξίωσης παρατηρείται στα ειδικά σχολεία, όπου φοιτούν κυρίως μαθητές με σοβαρότερες αναπηρίες. Οι κτηριακές υποδομές σε μεγάλο ποσοστό είναι επικίνδυνες για τη ζωή όλων έως ακατάλληλες για να στεγάσουν το σύνθετο επιστημονικό έργο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν αναλυτικά προγράμματα, ενώ το ποσοστό περιθωριοποίησης αγγίζει το 90%, καθώς μετά το πέρας της ειδικής εκπαίδευσης δεν υπάρχουν οργανωμένες δημόσιες δομές, ώστε τα άτομα αυτά είτε να λαμβάνουν οργανωμένη φροντίδα, είτε να ενταχθούν σε οργανωμένα εργασιακά περιβάλλοντα και να προσφέρουν παραγωγικό έργο, ώστε να μπορέσουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους να είναι χρήσιμοι στη ζωή και την κοινωνία, να μπορούν να ζουν αυτόνομα και ανεξάρτητα. Εμείς οι γονείς, απέναντι στις ανέξοδες διακηρύξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα υποκριτικά κροκοδίλια δάκρυα κυβερνήσεων και υπουργών στις 3 Δεκέμβρη, Παγκόσμια Μέρα Αναπήρων, προτάσουμε τον αγώνα μας στη διεκδίκηση για την ικανοποίηση των σύγχρονων μορφωτικών αναγκών των μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες ή και αναπηρία με βάση τις δυνατότητες της εποχής. Γιατί μπορούν στη μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών αυτών να λάβουν υψηλού επίπεδου μόρφωση και να προετοιμαστούν για την ένταξή τους στη ζωή, την κοινωνία και την εργασία. Απαιτούμε την πλήρη επιστημονική μορφωτική ιατρική στήριξή τους από το κατάλληλο επιστημονικό δυναμικό για όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τη δυσκολία που προκύπτει από την αναπηρία τους.